Συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τη σελίδα του πελάτη μας, του κυρίου δικηγόρου μας, με βάση το πρότυπο που έχουμε ήδη στα χέρια μας από αυτόν που μας το σχεδίασε. Έχουμε φτιάξει ήδη την πρώτη σελίδα. Χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες μικροπαρεμβάσεις. Θα τις κάνουμε σε επόμενο βίντεο. Τώρα στείλουμε το γενικό περιεχόμενο, ας το πούμε. Βλέπετε την πρώτη σελίδα. Έχουμε φτιάξει στο προηγούμενο βίντεο και το footer. Έχουμε το header έτοιμο. Και τώρα πάμε να δούμε το ποιοι είμαστε. Το about page, όπως είναι εδώ φτιαγμένο. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Πατάω edit with Elementor. Α, εδώ μου αφήνει μόνο να φτιάξω το header και το footer όπως το είχα φτιάξει με το συγκεκριμένο plugin. Για να ενεργοποιηθεί το header με το edit with Elementor, πάμε εδώ στο ποιοι είμαστε από το dashboard. Πρέπει πάντα όταν δημιουργώ μία σελίδα, την πρώτη φορά που τη φτιάχνω, να κάνω edit with Elementor από την σελίδα την ίδια, ας πούμε. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία εδώ πάνω, στο front-end. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Το κλείνω αυτό προς το παρόν λίγο. Για να δούμε, έχουμε εδώ πάνω μια εικόνα με τον τίτλο. Οπότε, βάζω ένα section. Ένα, το κάνω stretched, να πιάνει όλο το εύρος της οθόνης. Βάζω και ένα μικρό σχετικά padding. Θέλει και λίγο μεγαλύτερο. Ας το κάνω 90. Ναι, νομίζω ότι είμαστε εδώ. Βάζω ένα background. Αυτή την εικόνα που μοιάζει περίπου με αυτή που έχουμε στο πρότυπο. Κάπου εδώ. Ναι. Size cover. No repeat. Και φυσικά ποτέ δεν ξεχνώ, συνήθως σε εικόνες που πιάνω ολόκληρο το section ή είναι σε page headers, σε τίτλους σελίδας, να βάζω και ένα overlay για να μπορώ μετά να έχω το τίτλο αρκετά ευανάγνωστο. Είμαστε νομίζω ωραία. Τραβάω και ένα heading εδώ πάνω, widget. Λέω ποιοι είμαστε. H1, χρώμα, από ό,τι θυμάμαι, είναι άσπρο. Αυτό το breadcrumb εδώ, αν και τα breadcrumbs είναι πολύ χρήσιμα για το SEO, για τη βελτιστοποίηση, για την αναζήτηση της σελίδας μας, από τις μηχανές αναζήτησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα το βάλω, γιατί θέλω αργότερα να δούμε λίγο θέματα SEO στη συγκεκριμένη σελίδα πάνω και θα πειραματιστούμε με κάποια plugin που έχουν σχέση με αυτό. Γιατί αν δείτε, και εδώ αυτός το έχει μόνο εδώ πέρα στο demo, σε άλλα demo δεν το έχει. Οπότε καλό είναι να μην το βάλουμε κι εμείς προς το παρόν. Ποιοι είμαστε, το γράψαμε. Πατάμε ένα update. Για να δούμε πώς φαίνεται τώρα αυτό που έχουμε κάνει.
Ωραία. Πάλι έχω αυτό το θέμα με το header, με το transparency, θα το διορθώσουμε. Ενώ βλέπετε στην αρχική το header είναι από πίσω, εδώ στο ποιοι είμαστε, το header φαίνεται πάλι έτσι. Τώρα θα το ψάξουμε αμέσως. Ας τελειώσουμε και την υπόλοιπη σελίδα μάλλον, για καλό και για κακό. Ωραία. Προσθέτουμε τώρα ένα section, μια γενική περιγραφή. Stretched, advanced. Για την εδώ. Ένα text editor από κάτω. Λίγα λόγια για την εταιρεία μας. H1 στο κέντρο και μαύρο, όπως και αυτό εδώ το χρώμα. Και μάλιστα ας βάλω και το ίδιο κείμενο να μοιάζει περίπου σαν μέγεθος και είναι και αυτό κεντραρισμένο. Βασικά αυτό το χρώμα εδώ δεν πρέπει να είναι ακριβώς μαύρο. Για να δω λίγο μήπως μπορώ να το διαλέξω, αν και είναι... Ναι, δεν είναι ακριβώς μαύρο, όπως βλέπετε πάνω. Οπότε μπορώ με το color picker. Ναι, ας αλλάξω και τον τίτλο του heading. Είμαστε καλά νομίζω σε αυτό εδώ και μετά από κάτω θέλουμε μια φωτογραφία. Βάζουμε ένα καινούριο section. Αυτό έχει δύο στήλες και μάλιστα αριστερά φωτογραφία. Padding έχει ανύπαρκτο. Θα το δούμε τώρα αυτό πώς θα το δουλέψουμε. Εδώ που είναι το column gap, ο Elementor έχει κάποιο πρόβλημα με τα κενά μεταξύ των στήλων, με τα gaps. Θα το δούμε ίσως κάποια στιγμή πιο αναλυτικά πώς θα διαχειρίζεται. Εδώ προς το παρόν να βάλω no gap και θα δούμε τι θα γίνει. Πάω στην πρώτη στήλη. Βάζω ως φόντο το πρόσωπο ενός δώρου. Θα βάλω τώρα αυτόν εδώ το κύριο. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Γιατί όταν βάζω ένα background και δεν έχει περιεχόμενο μέσα, δεν ανοίγει την στήλη. Θα μπορούσα να βάλω image, όμως πολύ καλύτερα είναι ας είναι η εικόνα σαν background στη στήλη και όχι σαν image element, για να μην χρειάζεται να βάλω extra paddings και τέτοια. Δηλαδή μπορώ να πειραματιστώ με τη στήλη. Πώς θα την κάνω να φαίνεται, τώρα θα σας δείξω σε 2 λεπτά. Και εδώ δεξιά προσθέτω ένα heading, προσθέτω και ένα και λέω το heading
Εδώ. Ποιος είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος? Χρώμα. Πάλι βάζω αυτό εδώ το σκούρο. Ή μάλλον αυτό που είχαμε βάλει πριν, αυτό προσθέσω και εδώ πέρα. Δεν είναι εντελώς μαύρο, είναι λίγο λιγότερο μαύρο. Τα χρώματα και οι αποχρώσεις είναι πάρα πολλά. Και βάζω και αυτό εδώ το κείμενο που είναι το βιογραφικό του, ας το πούμε έτσι, και λέω χρώμα αυτό εδώ. Που έβαλα με τον color picker. Δείτε τώρα πώς μεγάλωσε η εικόνα. Ας ξαναπάω εδώ σε αυτή τη στήλη. Εδώ τώρα πρέπει να πειραγματιστώ με το size. Cover, ορίστε. Contain και no repeat σίγουρα. Μπορώ να το κάνω έτσι ή απλά να το βάλω cover και μετά να δώσω λίγο padding. Στην περίπτωση εδώ της εικόνας μπορώ να πειραματιστώ με τη θέση του φόντου λίγο. Μπορώ αν θέλω να πειραματιστώ με τα paddings. Βάζω ένα 50. Τα paddings δεν αλλάζουν τίποτα γιατί δεν έχω περιεχόμενο. Μπορώ να κάνω το εξής. Στο Elementor υπάρχει ένα widget, ο spacer, που μου δίνει πολύ τη δυνατότητα να βάζω ψεύτικο, ας το πούμε, περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση βλέπω ότι ούτε αυτός εδώ δουλεύει, οπότε τον σβήνω και αυτόν. Το μόνο που μένει να πειραματιστώ είναι να κάνω και το εξής. Αυτό που σας συμβούλεψα να μην κάνετε, ίσως τελικά πρέπει να το κάνουμε για να το δοκιμάσουμε. Βλέπετε, οι δοκιμές γίνονται συνεχώς. Μπορούμε να βάλουμε μια εικόνα τελικά μέσα του κυρίου αυτού. Να το κυβαίνει ολόκληρη η εικόνα κανονικά. Και εδώ τώρα, επειδή δεν έχω gap καθόλου μεταξύ των στυλών, έρχομαι όμως στη δεύτερη στήλη. Καταρχάς βάζω ότι θέλω vertical line στη μέση, περίπου, και έρχομαι στη δεύτερη στήλη. Και εδώ πρέπει να πειράξω, όπως βλέπετε, λίγο το padding. Τώρα εδώ είναι πιο στενό γιατί είναι και άλλου τύπου, άλλες διαστάσεις φωτογραφία. Μπορώ να την κόψω λίγο τη φωτογραφία. Ας πειράξω εδώ το padding που λέγαμε. Το αριστερό κυρίως με ενδιαφέρει για να μην είναι κολλημένο. Αλλά θα πειράξω και το δεξί. Και αν παρατηρήσατε, εδώ, πάλι με το Color Picker, παίρνω αυτό το γκριζοπό, ας το πούμε, χρώμα και έρχομαι να το βάλω ως φόντο, χρώμα φόντου, στο section, στο ολόκληρο section. Ας το προσθέσω και αυτό εδώ.
Οπότε τώρα έχω την φάτσα αυτού του κυρίου και για να βάλω και το άλλο section από κάτω κάνω duplicate, πιάνω αυτό, το φέρνω εδώ και πιάνω αυτό και το πάω από την άλλη μεριά. Όχι από πάνω. Αυτά είναι τώρα τα σπαστικά του και έχω βάλει και αυτό εδώ, οπότε αλλάζω μόνο τη φωτογραφία. Εδώ πέρα θα βάλω αυτόν εδώ τον κύριο. Και εδώ τώρα οπωσδήποτε εννοείται θα βάλω και ένα εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση βλέπετε ότι η φωτογραφία δεν πιάνει όλο το τέτοιο γιατί είναι μικρότερη η φωτογραφία, οπότε άμα παίξω με το μέγεθος ξαναβγάζω τα padding του section. Βλέπετε, κάνουμε πειραματισμούς συνέχεια. Θα βάλω padding μόνο στην στήλη. Και γιατί να μην το βάλω σε όλα το ίδιο. Και εδώ, άμα σβήσω την εικόνα, και τη βάλω σαν και τώρα βλέπετε στη συγκεκριμένη περίπτωση πόσο πιο βολική είναι επειδή οι διαστάσεις της είναι landscape και όχι portrait. Και βάζω και αυτό εδώ το section από κάτω, το οποίο είναι και αυτό δύο στήλες, αλλά εδώ έχουμε padding, stretched, βάζουμε ένα top, σύντα, και εδώ έχει μια στήλη γιατί μας αγαπούν οι πελάτες μας. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτή η στήλη μπορούμε να την... Είναι λίγο ασύμμετρες. Ας το κάνω 60-40 περίπου. Πολύ ωραία. Εδώ βάζω ένα heading. Βάζω και ένα text. Τι text θέλουμε. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Τίτλο θα βάλουμε «Οι πελάτες μας αγαπούν». Και εδώ έχει και ένα μικρό κείμενο που γράφει ας βάλουμε ακόμα ένα heading από κάτω δεξιά, το οποίο heading όμως είναι μικρό H4 νομίζω ότι είναι καλύτερο ή H5 το βάλουμε και εδώ έχουμε και ένα padding extra στην στήλη
σε ολόκληρη τη στήλη. Ας το κλειδώσω. Πρέπει να είναι 20 περίπου. Ναι. Ναι, και αυτά τα γράμματα σίγουρα είναι μικρότερα. Μάλλον και αυτό πρέπει να το κάνω έτσι. 4. Και αλλάζω τα γράμματα. Αυτό είναι το γνωστό κίτρινο πω. Το εδώ. Το ίδιο. Και αυτό. Και μάλιστα ας βάλω και αυτό. Το Google Review, ότι δήθεν κάποιος έχει πει αυτά τα λόγια για εμάς. Τελικά μπορεί να είναι και μικρότερα. Και βάζω και φόντο χρώμα στην στήλη. Χρώμα αυτό εδώ. Αυτό εδώ το quote το βάλουμε χειροκίνητα σε επόμενη φάση που είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες. Και εδώ δεξιά τώρα θα βάλουμε πάλι, μπορώ να κάνω το εξής, να κάνω copy αυτό και να το πω φέρω το εδώ. Κάνω και copy αυτό και του λέω φέρω το και αυτό εδώ. Μπορώ να αντιγράψω widgets, αντιγράφω αυτό εδώ το τίτλο, το βάζω εδώ, αντιγράφω widgets από section σε section. Αυτό εδώ το φέρνω εδώ και είμαστε σχεδόν ίδιοι. Εδώ ανάμεσα στις δύο στήλες βλέπετε το gap, το περιθώριο είναι μεγαλύτερο. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Είναι όπως σας είπα, να το. Ο τρόπος που χειρίζεται λίγο τα κενά μεταξύ των στυλών το Elementor δεν είναι και τόσο ξεκάθαρος. Και ποιοι μας εμπιστεύονται και θα βάλουμε και αυτά τα 5 λογότυπα. Προσθέτουμε και αυτό το section και αυτό stretched padding το 60 και μπορούμε να κάνουμε το εξής, copy, paste, εδώ το πάμε στο κέντρο. Ποιοι μας έχουν εμπιστευτεί. Ας πάρουμε και αυτό το text, paste. Προφανώς θα το κάνουμε λίγο μικρότερο. Ωραία. Και αυτό το βάλουμε στην μέση. Και τώρα από κάτω θα προσθέσουμε 5 εικόνες. Για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε είτε με ένα image carousel. Για να το δοκιμάσουμε. Υπάρχουν δύο τρόποι βασικά έτσι τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα πρέπει να βρω, θα βάλω 1, 2, 3, 4, 5. Insert. Όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και κάνει και scroll. Εγώ δεν θέλω να κάνει. Scroll.
και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλο το μέγεθος. Για να δω μήπως άμα το αλλάξω σε... Όχι, 150 είναι πολύ. Για να δω. Όχι. Πάλι δεν γίνεται. Λοιπόν, και δεν θέλω να κάνει και scroll. Delete. Θα το κάνουμε με έναν άλλο τρόπο. Θα βάλουμε ένα inner section. Και στο inner section θα πούμε ότι θέλω add new column, add new column, add new column. Και τελείωσε. Θα πάρω ένα image, θα το βάλω εδώ. Choose image. Παίρνω αυτά τα εικονίδια, θα βρω λογότυπα και του λέω ότι θέλω να είναι και μικρό. Όχι, αυτό καθορίζεται. Εδώ είναι η ποιότητα της εικόνας. Εδώ καθορίζεται το πόσο μεγάλο το θέλω. Το θέλω, αφού είναι 5, ας το βάλω περίπου τόσο. Ας το κάνω και 30, δεν πειράζει. Και λέω ότι και το max width θέλω να είναι 30. Να μην υπερβαίνει σε άλλες συσκευές. Οπότε, κάνω copy, paste, copy, paste, paste και paste. Και έχω βάλει και τα 4 αυτά, τα 5 μάλλον λογότυπα, οι πιθανοί πελάτες που έχουν εμπιστευτεί ήδη την εταιρεία. Α, και εδώ τώρα το παρατήρησα, έχει και ένα αχνό πλαίσιο αυτό το section το συγκεκριμένο. Βάζω εδώ, πάω εδώ style, που λέει border, solid, μόνο το πάνω και το κάτω και χρώμα έχει ένα πολύ πολύ αχνό γκρι. Για να το δω. Update. Δεν την έχουμε δει καθόλου τη σελίδα. Για να δούμε πώς φαίνεται. Για την εταιρεία μας. Οι δύο αυτοί δικηγόροι. Ποιοι μας έχουν εμπιστευτεί. Φαίνεται το πάνω border εδώ ωραία, αλλά δεν φαίνεται το κάτω. Τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι γιατί είναι κολλημένο στο footer. Πρέπει σε αυτό το section, πέρα από το padding, να βάλουμε και ένα margin. Περίπου 40 pixels, update, για να το κάνουμε refresh. Ένα εξωτερικό, ας το πούμε. Βλέπετε, ορίστε, τώρα είμαστε ωραία. Θα τα αλλάξω αυτά τα εικονάκια, θα το κάνω ένα-ένα για να μην τρώμε πολύ χρόνο. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει και με την σελίδα About. Αυτά. Την επόμενη φορά προχωράμε λίγο παρακάτω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια χαρά!